μαχητές, αγωνιστές της ελευθερίας που είναι σαν να ζωγραφίζει την ανάληψή τους. Αέρινες μορφές, σαν να εξαγνίζονται και να ανεβαίνουν από τα πεδία των μαχών στον ουρανό. Ο Θανάσης Μακρής δεν είναι από τους πιο εύκολους ανθρώπους. Μανιάτης, ερχόμενος από μια μετρημένη επαρχιακή οικογένεια, με πατέρα εργάτη και μια μάνα που τον στήριζε, αλλά δεν μπορούσε να δει τα όνειρά του. Σκληρόγνωμος στη ζωή και το έργο του, είναι ένας ζωγράφος με μια ιδιαίτερη πορεία. Πώς συνδέεται ο Θεόφιλος με το 21 στη ζωγραφική σας? Ο Θεόφιλος και το 21 είναι απλώς ερεθίσματα για να βρω εικαστικά στοιχεία στη δουλειά μου. Μέσα από ελαφρές ύλες όπως μολύβι, μολυβοκάρβουνα και γενικά χρωματικά μολύβια. Ο Θεόφιλος, όπως γνωρίζετε, δεν έχει σχέση με την Επανάσταση του 21, διότι απλά έζησε 100 χρόνια περίπου μετά. Προλάβατε την ερώτησή μου που θα έλεγε πώς συνδέει. Συνδέεται εσείς σε αυτή τη δουλειά τον Θεόφιλο με τους αγωνιστές? Ναι, εμένα βασικά, το βασικό κίνητρο ήταν η συγκίνηση που ένιωσα απέναντι σε αυτή τη μορφή, αυτό το μπαρία της καθημερινότητας, τον οποίο τον είχανε για πέταμα, τον βρίζανε, τον κυνηγάγανε. Η σύγχρονη του, η μιζέρια της σύγχρονης πραγματικότητας που ζούσε. Πώς θα εξελιχθεί, ως πού θα φτάσει αυτή η φάση της ζωγραφικής σας? Κανείς ζωγράφος δεν ξέρει πού θα φτάσει. Απλώς με αφορμή αυτό, τη συγκίνηση μέσω αυτής της μορφής που ένιωσα, κατάλαβα ότι στην πραγματικότητα δεν ζωγράφιζα ούτε το Θεόφιλο, ούτε την Επανάσταση. Ζωγράφιζα εμένα, δηλαδή ζωγράφιζα τα προσωπικά μου βιώματα, τα οποία θέλουν να πεταχτούν έξω πάση θυσία. Για να... Εμείς οι ζωγράφοι έχουμε ένα πλεονέκτημα, ένα όπλο στα χέρια μας. Ότι μπορούμε να βγάλουμε πράγματα έξω, προς τα έξω. Έχουμε ένα αντικείμενο πολύ δυνατό. Δεν είναι εύκολο αντικείμενο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα η ζωγραφική. Τι αναζητάτε μέσα από αυτά τα σκίτσα σας? Το είπατε τώρα μόλις, αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι παράμετροι που προσδιορίζουν αυτή τη δουλειά. Το σκίτσο, η γραμμή, λένε πως η γραμμή στη φύση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίγραμμα. Δεν υπάρχει περίγραμμα. Ξέρετε, στον κόσμο των φαινομένων, περίγραμμα δεν υπάρχει. Υπάρχουν οι φόρμες που λέμε, τα σχήματα, οι όγκοι. Δεν υπάρχει περίγραμμα. Η γραμμή είναι μία εφεύρεση του ανθρώπου για να ξεκαθαρίζει μερικά πράγματα εκεί που δεν μπορεί. Τώρα με τη γραμμή κατάλαβα ότι η ενέργεια που μπορεί να κουβαλάει μία χρωματική, ένα ολιβοκάρβουνο μαυρό ας πούμε, ή ένα έχρωμο, μπορώ να βγάλω στοιχεία τα οποία δεν μπόρεσα ίσως στα λάδια μου, στα χρώματα. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει τόσο πολύ εμένα τώρα και θα έχει και συνέχεια. Μιλάτε σαν να κάνετε κάτι που σας ελευθερώνει. Ασφαλώς, όχι. Εμείς μιλάμε, τι ψάχνουμε τώρα. Εγώ ψάχνω να βρω τα εικαστικά μου μέσα. Όχι τα μέσα, τα εικαστικά τα έχω βρει. Μέσω των εικαστικών μέσων να σκάψω να βρω τον κόσμο μου. Και σας είπα από πριν ότι στην πραγματικότητα δεν ζωγραφίζουμε το θέμα. Ζωγραφίζουμε τον εαυτό μας. Αυτά που έχουμε μέσα μας. Ό,τι και να είναι το θέμα. Είπατε ότι δεν σταματάει εδώ. Πώς θα εξελιχθεί? Δεν το γνωρίζω αυτό. Απλώς τώρα αυτές οι μορφές που βλέπετε εδώ, οι ηρωικές του 21, γίνονται, δεν υπάρχουν αυτά. Γίνονται κάτι άλλο. Θα το δω στην πορεία. Θέλω να πω, υπάρχει περίπτωση αυτή η τεχνοτροπία, αυτή η προσέγγιση ενός θέματος να σας οδηγήσει και σε άλλα πεδία εκτός, ας πούμε, τη Θεοφύλου και Επανάστασης? Ασφαλώς. Μα είναι και το ζητούμενο. Είναι το ζητούμενο. Από το Θεόφιλο θυμάμαι τη συγκίνηση. Θέλω να θυμάμαι τη συγκίνηση που ένιωσα
για αυτή την περσόνα, για αυτή την προσωπικότητα, την πολύπλοκη και παραξηγημένη. Από εκεί πέρα θα ψάξουμε και άλλα πράγματα. Είναι, ας πούμε, ότι είναι μια αφετηρία να μπω σε έναν κόσμο πιο εσωτερικό. Σχετικά με τη ζωή του Θεόφιλου που είχαμε πει, έμαθα κάποια στοιχεία από διάφορους τα οποία δεν ήξερα. Όπως για παράδειγμα, ότι στη Μυτιλίνη που έμενε στα τελευταία χρόνια της ζωής του, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα σπίτι έτσι, το οποίο το είδα και φωτογραφημένο, ένα δωμάτιο ήταν στην πραγματικότητα, του πήγαιναν φαΐ γείτονες κάθε μέρα, κάποιοι γείτονες εκεί, σε ένα χωριό, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν το χωριό, και το βράδυ άκουγαν φωνές στον ύπνο του, το άκουγαν οι γείτονες. Φώναζε αυτός, έβλεπε στον ύπνο του μάχες, έβλεπε ήρωες και τέτοια, δηλαδή αυτά που δεν ζούσε στη ζωή του, που δεν μπόρεσε να ζήσει, τα έβλεπε στον ύπνο του. Αλλά που θαύμαζε όμως. Που θαύμαζε, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Γιατί στην πραγματικότητα ο Θεόφιλος ήδη είχε κάνει την ηρωική του πράξη, που πια ήταν, τελικά ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους. Και το ότι είναι primitif ή naïf, όπως λέγεται, δηλαδή αυτοδίδακτος, αυτό είναι το ελάχιστο. Κάποιοι αυτοδίδακτοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι ζωγράφοι. Ένας από αυτούς ήταν και ο Θεόφιλος, ο οποίος κατόρθωσε με τα δικά του μέσα, ήταν ασπούδα, δεν είχε σπουδάσει. Οι σπουδές είναι ένα εργαλείο, είναι ένα βοήθημα, αλλά αυτός τα βρήκε όλα μόνος του. Και μάλιστα έλυσε προβλήματα και κανόνες της ζωγραφικής, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δύσκολοι να τους βρεις μόνος σου, χωρίς παιδεία. Και θα έλεγα ότι συγκρίνοντάς τον με άλλους ζωγράφους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ο αντίστοιχος, κατά τη γνώμη μου πάντα έτσι, ο αντίστοιχος εθνικός ναΐβ ζωγράφος της Γαλλίας, ο Ρουσό Τελώνης, αν τον έχετε υπόψη σας, νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίος ζωγράφος ο Θεόφιλος. Έγινε και μία έκθεση, όπως είπαμε, στο Λούβρο. Του κάνανε μία έκθεση. Μαζεύτηκε μια ομάδα διανοουμένων της εποχής, όπως ο νομπελίστας Ελίτης, ίσως και ο Σεφέρης σε έναν βαθμό, και ο Τεριάντ, ο οποίος τον ανέδειξε στην πραγματικότητα, τον ανακάλυψε μάλλον. Από ό,τι έμαθα δεν είχε και ιδιαίτερη απήχηση, διότι εντάξει, ένας ναΐβ ζωγράφος στο Λούβρο, αλλά έκανε. Ίσως οι Γάλλοι δεν ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν και αυτό το ιδίωμα, το ελληνικό δηλαδή, με τα γεώδη χρώματα. Τα γεώδη χρώματα χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την ελληνική ζωγραφική και αυτό οφείλεται στη σκληρότητα του ελληνικού φωτός. Οι Γάλλοι, όπως είπαμε, έχουν άλλες εικόνες μπροστά τους, έχουν τον εμπρεσιονισμό. Ο εμπρεσιονισμός δεν είναι τυχαίο που βγήκε που ξεκίνησε από τη Γαλλία. Εγώ όταν ήμουν στο Παρίσι, κοίταγα και έβλεπα έτοιμο πίνακα στη φύση εμπρεσιονιστικό. Δεν ζορίστηκαν πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό κίνημα ο εμπρεσιονισμός. Τώρα για να γυρίσουμε στο Θεόφιλο. Πώς ήταν η ζωή του, πώς ήταν η καθημερινότητά του. Η καθημερινότητά του ήταν ζωγραφική και φασολάδα. Και κρεμμύδι. Δηλαδή η ανταμοιβή του ήταν ένα δωμάτιο κάπου σε μια γωνία του να κοιμηθεί, για το πήλιο μιλάω κυρίως, και η ανταμοιβή του ήταν, η πληρωμή ήταν φαγητό. Φασολάδα και κρεμμύδι. Τώρα θα πω και ένα που έμαθα ότι δεν τον πλησίαζες στα 5 μέτρα λόγω του κρεμμυδιού. Αυτό δεν ξέρω. αυτά στο πήλιο. Κάποιοι λένε ότι η πιο σημαντική δουλειά του
είναι τα φρέσκα που έκανε στα μαγαζιά. Σπίτια και στα μαγαζιά. Είναι και η οικία του Κοντού, που είναι όλο ζωγραφισμένο το σπίτι. Τον είχε ένας έμπορος της εποχής, Κοντός νομίζω τον λέγανε, και τώρα έχει γίνει μουσείο, θα το γνωρίζετε, με φύλακα και τέτοια. Πάντως είχε και, να το πούμε, ιδιομορφίες, ο χαρακτήρας του. Δινότανε, θαύμαζε τους αγωνιστές του 21. Από τους τελευταίους φουστανελοφόρους στην εποχή του. Δεν κυκλοφορούσε ο κόσμος με φουστανέλα. Αυτός φόραγε φουστανέλα. Δεν κυκλοφορούσαν τότε οι άνθρωποι με φουστανέλα. Ήταν οι δυτικές, ο δυτικός τόπος. Και μάλιστα αυτές οι σωζόμενες φωτογραφίες που είπαμε, που ντύνεται με διάφορα αυτά, είναι χάρτινα τα περισσότερα. Τα φτιάχνε μόνος του τα ρούχα. Και έπαιρνε και παιδά. Είχε κάνει και ένα θείασο με παιδιά, το ξέρετε αυτό. Είχε κάνει θείασο, έπαιρνε παιδάκια και κάνανε θεατρικά έργα πάντα με θέμα την 21. Και με κουστούμια και αυτά δικά του, με χαρτιά και ό,τι έβρισκε μπροστά του. Θεόφιλος. Στη Μυτιλίνη τα πράγματα, όταν ξαναγύρισε, τα πράγματα άλλαξαν, γιατί έχουμε την παρουσία του Τεριάντα εκεί, ο οποίος του λένε ότι βλέπαν έναν κύριο καλοντημένο κάθε ένα χρονικό διάστημα με να κουβαλάει άδεια τελάρα να τα πηγαίνει στο σπίτι του. Όχι άδεια, δηλαδή λευκά. Τα άφηνε στο σπίτι του Θεόφιλου και τα έπαιρνε γεμάτα. Είναι, από αυτά τα έργα έχει γίνει το μουσείο του Τεριάντη στη Μυτιλίνη. Για να έρθουμε πάλι στα δικά σας, κύριε Μακρύ. Εσείς έχετε καλλιτεχνικές ρίζες? Εγώ κατάγομαι από τη Μάνη, όπως είπαμε, και ο παππούλης μου, που ήταν και ζωέμπορας και από τους δύο μοναδικούς της εποχής σφάχτες βοδιών, δύο ήταν όλοι και όλοι στη Μάνη. Αυτός νομίζω είχε καλλιτεχνικές τάσεις, εσκάλιζε αυγά πολύ έντεχνα, αυγά τα πασχαλινά, γλίτσες, σκάλιζε πάρα πολύ ωραία, δεν έχω τίποτα, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω από αυτόν. Και είχε και τατουάζ στο σώμα του κολό. Εκείνα τα χρόνια τατουάζ, το οποίο τι έδειχνε? Ναι, λίγο άτεχνα ήταν. τα βιώματά μου είναι και από εκεί, γιατί ο πατέρας μου από τη Μάνη είναι από την πλευρά της Σπάρτης. Είχα πρότυπο τον παππούλη μου αυτό, ο οποίος είχε όνομα Ελπιδοφόρος. Ελπιδοφόρο τον λέγανε. Η μητέρα μου που ήταν κυρίως Μανιάτη, γιατί ο πατέρας μου ήταν μισός Μανιάτης και μισός από τη Σπάρτη, ήταν το επίθετο της ήταν οικονομέας. Και έμαθα ότι εκεί τα επίθετα άλλαζαν με το χρόνο, έχουν αλλάξει πολύ. Μάλιστα μου είπανε κάποιος ξάδερφος, μου έψαξε σε συνδυασμό από διάφορες πηγές, και βρήκε ότι ένας πάπος ήταν ένας παπάς ονόματι με επίθετο Καλαφάτης από το Βυζάντιο. Ναι. Παπάς και επίθετο Καλαφάτης. Και μετά τα αλλάξανε και καταλήξανε στο οικονομέας, το γένος της, από την πλευρά της μητέρας μου. Για τον πατέρα μου ξέρω λιγότερα πράγματα. Αλλά ξέρω ότι οι Μανιάτες εκεί ήταν πάρα πολύ άγριοι μέχρι και τα πρόσφατα χρόνια. Τώρα δεν θα το έλεγα με τον τουρισμό. Και όταν πάω στη Μάνη, ακόμα και τώρα βλέπω μορφές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι μορφές του 21. Θα είχαν άλλη ματιά, όπως είπαμε. Και άλλο φόβο. Δεν έχουν φόβο. Το μόνο που λείπει είναι ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλο φόβο
στο βλέμμα, η σημερινή. Γιατί δεν είναι ο θάνατος ορατός άμεσα, τουλάχιστον. Αφορμή λοιπόν το 21, το οποίο και εμένα με έχει επηρεάσει, έκανα αυτή τη σειρά που βλέπετε, κυρίως με βασικό ρεύμα τη μορφή του Θεόφιλου, την αντιφατική, ας την πούμε έτσι, περσόνα αυτού του ιδιαίτερου άνθρωπου για την ελληνική τέχνη. Όμως η εξέλιξη της μορφής του Θεόφιλου σας οδήγησε και σε άλλα πορτρέτα. Σε πιο προσωπικά τα δικά μου. Πήγα, άρχισα να κάνω μάχες, άρχισα να ονειρεύομαι και εγώ μάχες. Κακή επιρροή ο Θεόφιλος. Κακή. Εξιφύρης, ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή σας, στη ζωγραφική σας. Καταρχάς ο τίτλος Εξιφύρης είναι... Τον βρήκε η επιμελήτρια της έκθεσης, το θεωρώ πολύ έξυπνο και αφορά σε ένα πίνακα τουλάχιστον ένα πίνακα του Θεόφιλου, που νομίζω είναι ο Καραϊσκάκης, απεικονίζει τον Καραϊσκάκη, που βγάζει το σπαθί του και γράφει από κάτω ο ίδιος ο Θεόφιλος και μάλιστα σωστά περιέργως Εξιφύρης. Από εκεί πήραμε, ας πούμε, τον τίτλο, συμφωνήσαμε με πρόταση της επιμελήτριας για να γίνει Νάντιας Ντακόλα, να γίνει ο τίτλος, και νομίζω είναι πολύ καλός τίτλος. Από εκεί και γύρω από αυτό άρχισε να στείνεται μια ολόκληρη έκθεση με πάρα πολλά σχέδια, από ό,τι είδατε, τα οποία βέβαια κυρίως αφορούν στο Θεόφιλο ως αφορμή και ως ερέθισμα. Ακόμη και τα καράβια του είναι σαν να τα σπρώχνει μια δύναμη όχι μόνο στη νίκη, αλλά και προς τα πάνω. Η ανάληψη στους ουρανούς, όπως και οι μορφές των αγωνιστών. Σώματα που εξαϊλώνονται, σχήματα που χάνονται στο χρόνο. Κύριε Μακρύ, τα καράβια σας. Τα καράβια μου. Τα καράβια του αγώνα. Ήταν ένα αναπόσπαστο στοιχείο της επανάστασης τότε. Βοήθησαν πάρα πολύ και σε κάποιες περιπτώσεις σημαντικά και καθοριστικά για την εξέλιξη του αγώνα. Και βέβαια εμένα με γοητεύουν και με συγκινούν περισσότερο τα ελληνικά μικρά ευέλικτα αυτά καΐκια, δεν ξέρω πώς να τα πούμε, παρά η ευρωπαϊκή βοήθεια, δηλαδή τα μεγάλα γαλλικά, αγγλικά και αυτά του στόλου, που και χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει φυσικά. Μένα με γοητεύει αυτό, το ότι πηγαίνανε αυτά τα μικρά πλιαράκια και πέφτανε πάνω στα μεγάλα τούρια και τα βυθίζανε. Αυτά ζωγραφίζω. Αυτά με ενδιαφέρουν. Και τις φωτιές που πετάγονται μες στη νύχτα. Αν και δεν ξέρω και τι ώρες νύχτα γινόταν η μέρα αυτά. Νύχτα. Τη νύχτα, ναι. Ακόμα καλύτερα για ένα ζωγράφο. Αυτό. Πάντως φαίνεται να αποτυπώνεται μία ένταση. Τι άλλο θα υπήρχε εκεί εκτός από ένταση. Κάποιοι άνθρωποι ήταν αποφασισμένοι να πάνε πεθάνουνε αντιμετωπίζοντας τη ρεία. Ο Θεόφιλος είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που πολλοί περιγράφουν ως ο ναήφης ζωγράφος. Έχω πει πολλές φορές αυτή η προσωπικότητα εμένα με έχει εντυπωσιάσει για τη στάση του ιδίου του Θεόφιλου στη ζωή και τη στάση των σύγχρονων του απέναντι στο Θεόφιλο, που δεν ήταν καθόλου καλή. Ήταν ως αλλός. Ο Θεόφιλος ήταν ως αλλός. Ένας αλλός, ένας παρίας, τον οποίον καθόλου δεν εκτίμησαν
η σύγχρονη του, δεν κατάλαβα δηλαδή ακριβώς τι είναι. Και η ζωγραφική του Θεόφιλου είναι ζωγραφική με κλασική δομή. Δηλαδή, χωρίς να ξέρει ζωγραφική, χωρίς να ξέρει τα στοιχειώδη, οργάνωνε ένα ζωγραφικό χώρο, ο οποίος είναι, έχει τις αρετές μιας δυνατής ζωγραφικής. Δηλαδή είναι μια ναήφη ζωγραφική που λύνει προβλήματα εικαστικά που θέτουν οι έντεχνες αναζητήσεις πάνω στη ζωγραφική. Και με πολύ δυνατό τρόπο, δηλαδή ο χώρος του δονείται. Ο ζωγραφικός χώρος του Θεόφιλου δονείται όπως δονείται και σε όλους τους μεγάλους ζωγράφους. Αυτό είναι το στοιχείο που κάνει τους σπουδαίους ζωγράφους να ξεχωρίζουν από τους άλλους. Η δόνηση των επιμέρους στοιχείων του έργου. Αυτά τα βρήκε αυτός, χωρίς να του τα έχει πει κανείς. Τα βρήκε. Και εσείς ξεκινήσατε από το Θεόφιλο και κάνοντας βήματα πίσω φτάσατε στο 21. Η εξέλιξή σας προς τα πίσω. Ναι. Μα ο Θεόφιλος θυμίζει το 21 με τον τρόπο του και σε βάζει με έναν ενθουσιασμό να πας στο 21, όχι τυπικά να κάνεις μια ιστορική αναγωγή. Και μετά έρχεστε στις απεικονίσεις των ηρώων σαν μια εξέλιξη της μορφής του Θεόφιλου. Μετά αρχίζει η προσωπική ανάγνωση, η δική μου. Δηλαδή τι έχω μέσα μου και τι κουβαλάω και ένα κομμάτι από αυτό προσπάθησα να το βγάλω. Και να σας πω και κάτι, δηλαδή αυτό που έχουμε μέσα μας δεν τελειώνει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε μέσα μας. Ακόμα και σε ένα συγκεκριμένο, για κάτι που αφορά μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, μπορεί να έχουμε πράγματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε τι μπορεί να ξέρουμε γι' αυτό. Ενστικτοδός δηλαδή, μέσω του συλλογικού, κυρίως ασυνειδήτου, πώς λέγεται, υποσυνειδήτου. Και πήγα σιγά σιγά στα δικά μου τα χωράφια, τα οποία, ξαναλέω, δεν τελειώνουν. Δηλαδή μπορεί να ζωγραφίζεις ένα θέμα τέτοιο για πάντα. Μόνο που θα γίνεται όλο και πιο προσωπικό. Πιο προσωπικό, αφορά εμένα πια. Το οποίο σημαίνει τι? Σημαίνει ότι... Ζωγραφικά δηλαδή πώς θα... Σημαίνει ότι κατά βάθος είναι αυτό που είπαμε, ο καθένας κατά βάθος ζωγραφίζει τον εαυτό του. Ό,τι και να κάνει. Αυτό ζωγραφίζει. Ή κάποια κομμάτια από τον εαυτό του. Γιατί το να πούμε ότι ζωγραφίζουμε με τον εαυτό μας είναι και λίγο ουτοπία. Γιατί είμαστε πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Κάτι θα βγάλουμε από εμάς. Είμαστε τυχεροί εμείς οι ζωγράφοι. Και ο κάθε καλλιτέχνης που μπορεί να σκαλίσει με κάποιο τρόπο κάτι και να το φέρει στην επιφάνεια. Σχηματοποιημένο. Μία μνήμη σχηματοποιημένη, να τη φέρει στην επιφάνεια. Αυτό είναι βασικά, δηλαδή, το θέμα στην τέχνη είναι η πρόφαση. Το ερέθισμα, το πρόσχημα, για να πεις την προσωπική σου ιστορία μέσα από τη γλώσσα της τέχνης. Και μια που μιλάμε για ζωγραφική, γραμμή ή φόρμα? Είναι συμπληρωματικά στοιχεία. Η γραμμή υπονοεί τα όρια της φόρμας και η φόρμα υπονοεί τη γραμμή, εκεί που τελειώνει. Αυτά είναι έννοιες κυρίως, οι οποίες λίγο ενδιαφέρον έχουν το να τις αναλύεις θεωρητικά στην πράξη, που γίνεται πιο άμεσα και πιο αυθόρμητα, βλέπεις ότι στην πραγματικότητα είναι το ίδιο πράγμα. Τη γραμμή την ανακαλύψαμε εμείς και πολύ καλά κάναμε και είναι ένα άμεσο εκφραστικό μέσο στη ζωγραφική. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποιοι ζωγράφοι έχουν κάνει καταπληκτικά σχέδια. Το μαύρο άσπρο που λέμε έτσι, το μαύρο άσπρο που δεν υπάρχει και αυτό στη φύση. Δεν υπάρχει. Αλλά εκεί είναι μεταφορά, ερμηνεία της φύσης κάνουμε.
δεν φωτογραφίζουμε τη φύση. Η ερμηνεία της φύσης, ο Ρέμπραντ, ας πούμε, έχει κάνει καταπληκτικά σχέδια. Όσο και η ζωγραφική, όσο και τα χρώματά του. Άλλοι υστερούν στο σχέδιο, άλλοι υστερούν στο χρώμα. Πάντως εσείς από το χρώμα και τη λαδομπογιά και τα τοπία και τα γήινα χρώματα περάσατε σε έναν άλλο κόσμο ουσιαστικά. Όχι, δεν πέρασα σε άλλο κόσμο γιατί έχω κάνει πορτρέτα πολλά με λάδια. Απλώς με βοηθάνε πάρα πολύ αυτή η ιστορία με το σχέδιο που κάνω τώρα και θα γυρίσω πάλι στο χρώμα. Με ανθρωποκεντρική μάλλον διάθεση. Γιατί το περίεργο μέχρι τώρα είναι ότι τα δύο αυτά μέσα, το σχέδιο που λέμε, αν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε και το χρώμα, με πάνε και έχω και θεματική διαφορετική. Και οι θεματικές κατηγορίες είναι διαφορετικές. Το σχέδιό μου είναι πιο ανθρωποκεντρικό, πάντα ήταν. Ενώ το χρώμα με πάει και σε άλλα μέσα, σε άλλα θέματα. Τοπίο κλπ. Είναι πολλά που μπορούμε να πούμε τώρα, αλλά τώρα είναι άλλο θέμα. Υπάρχει λόγος... Ναι, υπάρχει, αλλά δεν το ξέρω. Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Στην έκθεσή σας είδαμε με μολύβι, είδαμε με παστέλ, είδαμε με συνική μελάνια σπρώμαυρα σχέδια. Υπάρχει λόγος αυτής της μετατόπισης από το ένα στο άλλο. Δηλαδή το ασπρόμαυρο εκφράζει κάτι διαφορετικό για σας. Όχι. Όχι. Το ασπρόμαυρο είναι μία δέσμευση. Δεν έχεις χρώμα. Και προσπαθείς να αποδώσεις μία εικόνα με μαύρο και άσπρο. Είναι μία πολύ μεγάλη δέσμευση. Είναι αυτό που λέμε το σχέδιο. Και τα άλλα είναι σχέδια. Απλώς μπαίνει λίγο το στοιχείο, αναφορικά μπαίνει το στοιχείο του χρώματος. Γιατί αν έμπαινε το χρώμα και κυριολεκτικά μέσα σε αυτές τις εικόνες, θα μπορεί να άλλαζε και τελείως και η εικόνα, η διάθεσή μου. Αυτά δεν τα έχω καταλάβει ακόμα, δεν τα έχω αποσαφηνίσει ακόμα. Και ίσως αυτά δεν πρέπει να τα πούμε τώρα ακόμα. Γιατί είναι, δεν ξέρω αν με συμφέρει να τα πούμε. Δεν με νοιάζει, έτσι είναι, πραγματικότητα. Κάποια στιγμή μπορεί να το λύσω και κάποια στιγμή μπορεί να το λύσω. Είναι η έκφραση της διαρκούς αναζήτησης ενός καλλιτέχνη, ενός ζωγράφου. Όχι, ένα που ακολουθεί μία πορεία. Που όταν πιάνει το μολύβι, έχει πολύ μεγαλύτερη άνεση μπροστά, να είναι μπροστά μια φιγούρα. Δεν είναι διαφορά από το να πιάσω το λάδι για να κάνω με μεγαλύτερη άνεση ένα τοπίο. Είναι μεγάλη διαφορά. Γιατί γίνεται δεν ξέρω. Ίσως να φοβάμαι περισσότερο το λάδι. Το οποίο, να ξέρεις, οι περισσότεροι φοβούνται το σχέδιο. Πάρα πολύ, να ξέρεις. Πάρα πολύ. Τρέμουνε με το σχέδιο. Οι ζωγράφοι. Δεν τα ξέρεις αυτά. Ο κύκλος δεν φαίνεται να κλείνει. Η εσωτερική αναζήτηση μεταλλάσσει τις μορφές, τις φόρμες. Η ουσία παραμένει, ζωγραφίζοντας τον Θεόφιλο, ζωγραφίζοντας το 21 ουσιαστικά εξελίσσει τον εαυτό του.